Γεια σας, είμαι η Ειρήνη, ψυχολόγος και εικαστικός. Σήμερα θέλω να σας παρουσιάσω μία μελέτη, την οποία την έκανε ο Dr. Bruce Lipton και ανακάλυψε το πώς οι σκέψεις επιδρούν στα κύτταρά μας. Για τον Dr. Lipton διαβάστε στην περιγραφή του βίντεο και ας ξεκινήσουμε. Το πρώτο συμπέρασμα ήταν ότι τα κύτταρά μας δεν ελέγχονται από τα γονίδια τους, αλλά από το περιβάλλον τους, δηλαδή από την χημεία του αίματος, την οποία ρυθμίζει ο εγκέφαλος. Με ποια κριτήρια επιλέγει ο εγκέφαλος ποια χημικά θα εκρηθούν? Οποιαδήποτε εικόνα έχουμε στο μυαλό μας δημιουργεί μια χημική αντίδραση στον εγκέφαλο. Έτσι, διαφορετική χημεία παράγει όταν είμαστε, για παράδειγμα, ερωτευμένοι ή ευτυχισμένοι και εντελώς διαφορετική όταν είμαστε στενοχωρημένοι ή φοβισμένοι. Τα χημικά της ευτυχίας προκαλούν έκρηξη αναπαραγωγής των κυττάρων, ενώ τα χημικά του φόβου εμποδίζουν την διαδικασία αναπαραγωγής τους. Οι σκέψεις και τα συναισθήματα που έχουμε στο μυαλό μας ελέγχουν τα κύτταρά μας. Εάν τα αλλάξουμε, αλλάζει και η χημεία του αίματος, άρα και η συμπεριφορά των κυττάρων. Αυτό είναι ένα εκπληκτικό συμπέρασμα, γιατί δείχνει ότι τα γονίδια δεν ελέγχονται από τα κύτταρά μας, αλλά από το νου μας. Και στο νου μας έχουμε την πρόσβαση. Μπορούμε να ελέγξουμε τις σκέψεις μας. Μπορούμε να ρυθμίσουμε και τη χημεία του αίματος. Άρα μπορούμε να ρυθμίσουμε και την υγεία μας. Για να δείτε και άλλα βίντεο για τη δύναμη της σκέψης, ακολουθήστε με και εγγραφτείτε στο κανάλι μου.